Ναι, στην πραγματικότητα μας μένουν κάτι λιγότερο από 48 ώρες για να βγει το καλό σενάριο. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ το Euro Working Group να έχει εγκρίνει την κάλυψη όλων των προαπαιτούμενων και να απελευθερώσει τη δόση των 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιο είναι το κακό σενάριο? Να μην προλάβει η ελληνική πλευρά να καλύψει όλες αυτές τις εκκρεμότητες, η δόση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ να παραμείνει στο ψυγείο και να πάει ακόμα πιο πίσω η αξιολόγηση συνολικά του προγράμματος. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Νομίζω ότι ήταν σαφές όλα αυτά που δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Ντομπρόφσκης, μιλώντας στη Σοφία Δίμτσα, σε αποκλειστική συνέντευξη στο Μέγκα, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αν καθυστερήσει η αξιολόγηση, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ανακεφαλαιοποιήσει. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι από 1η-1η ενεργοποιείται η κοινοτική οδηγία για τις τράπεζες με κούραμα και των καταθέσεων. Στην πραγματικότητα, όλο αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρες είναι μια ακόμα μάχη χαρακομμάτων πάνω στο πεδίο της ελληνικής οικονομίας, πάνω στο ελληνικό τραπεζικό πεδίο, μεταξύ των σκληρών του Βορρά, κυρίως της Γερμανίας, που επιμένει να πιέζει μέχρι ασφυξίας στην ελληνική πλευρά, και του Μάριο Ντράγκη, που θεωρεί ότι είναι καταστροφικό να χαθούν και τα τελευταία ψήγματα εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τώρα, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε? Καταρχάς, η ελληνική κυβέρνηση ακόμα ψάχνει ισοδύναμα για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν ακόμα τέτοια ισοδύναμα. Είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, ψάχνει να βρει μια λύση για το ευαίσθητο θέμα των κόκκινων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που να καλύπτει και τις απαιτήσεις των ξένων δανειστών, αλλά να μπορεί να περάσει και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια και από τη Βουλή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, μας προέκυψε και θέμα φαρμακείων, αφού η ελληνική κυβέρνηση υπαναχώρησε, όπως φαίνεται από τις θέσεις που είχε εκφράσει έναντι των δανειστών, μετά από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών. Possible is that Greece could get this amount by the end of this week. Well, it depends really on the completion of the milestones. As you know, there are quite a few. There are 48 milestones, and we really need to have progress on all of those milestones. Could the decoupling of the recap and the review be the solution in order to avoid a bail-in? Eurogroup has decided that bank recapitalization is to be decided after the first review, but no later than 15th of November. And indeed, you need to have a program on track to successfully recapitalize the banks and also eventually lift capital controls. Because if on one hand you are, for example, lifting capital controls, on another hand, you get a signal that program is not on track, you create more problems for the banking sector. So it's important actually that we are on track both as regards the review and bank recapitalization, and clearly it's possible to do it during this year without moving to the next year, which may have implications as regards bail-in of the depositor. 10 εβδομάδες περιθώριο για να βρεθούν χώροι φιλοξενίας για 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι η δέσμευση της χώρας μας εναντί των Ευρωπαίων για προσωρινή παραμονή ενός μεγάλου όγκου μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, ώστε να αποσυμφορηθεί η υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλες 50.000 θα συγκρατήσουν όλες μαζί όμως οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως τα Σκόπια και η Αλβανία. Ζητήθηκε δηλαδή από την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων 50 έως 60.000 θέσεων. Τέτοια στρατόπεδα στον κόσμο δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυτή ήταν και η επιτυχία απέναντι στις φορτικές πιέσεις των Ευρωπαίων, ότι δηλαδή δεν θα δημιουργηθεί ένα ιδιότυπο γκέτο χιλιάδων ατόμων. 10.000 άτομα προβλέπεται να εγκατασταθούν στην Νότια Ελλάδα, μάλλον στην Αττική, και άλλες 10.000 στη Βόρεια Ελλάδα. Μαζί με την υπάρχουσα υποδομή των 3.000 ατόμων στην Αθήνα και των 7.000 ατόμων στα νησιά, ο αριθμός θα είναι τις 30.000. I would like to commend Prime Minister Alexis Tsipras for agreeing to create 30,000 places by the end of the year, and with the help of the UNHCR, places for another 20,000 people. Έχουμε γονείς, παππούδες που ήταν πρόσφυγες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα που θα γυρίσει την πλάτη της στο πρόβλημα. Επιπλέον 20.000 άνθρωποι θα εγκατασταθούν έως και για 4 μήνες με επιδότηση ενοικίου από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τα σπίτια θα αναζητηθούν από ιδιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους, το ποσό είναι 3 ευρώ ανά άτομο την ημέρα, δηλαδή για μια τετραμελή οικογένεια θα φτάσει τα 360 ευρώ το μήνα. Συγχρόνως είναι και ένα ανταποδοτικό τέλος προς την κοινωνία, με την έννοια του ότι θα διακινηθούν κάποια χρήματα σε χιλιάδες ακίνητα. Αυτό που τώρα καίει είναι το πού θα δημιουργηθούν οι χώροι φιλοξενίας, με τις αντιδράσεις να έχουν ήδη αρχίσει.
Το ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ είναι ένας από τους χώρους που πιθανώς να φιλοξενήσουν πρόσφυγες και μετανάστες στο μέλλον. Ο Δήμος Αμαρουσίου ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ενημερωθεί, αλλά θεωρεί επίσης ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος ενώ θα απαξιωθεί ένα Ολυμπιακό ακίνητο. Τέλος του μήνα λήγει πάντως και η προθεσμία που είχε θέσει το Υπουργείο για τη δέσμευση του Παλέ στο Γαλάτσι και του Κλειστού στο Ελληνικό. Στο κλειστό του Γαλατσίου βρίσκονται περίπου 1.500 άτομα. Ο Δήμος από την πλευρά του δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται και έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πέρα από το φαγητό το οποίο είχε καλυφθεί το πρωινό και το μεσημεριανό από την πολιτεία, όλα τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από το Δήμο, από εθελοντές, από την Εκκλησία. Εκατοντάδες άνθρωποι πάντως, κυρίως μετανάστες από Αφγανιστάν και Πακιστάν, κοιμούνται ακόμα στα παγκάκια και στους δρόμους της πλατείας Βικτωρίας. Η εικόνα σοκάρει. Ένας αστυνομικός εισβάλλει σε τάξη λυκείου στη Νότια Καρολίνα. Πιάνει από το λαιμό μια Αφροαμερικανή μαθήτρια και την πετάει στο πάτωμα σαν σακί, λες και δεν είναι άνθρωπος. Αναποδογυρίζει το φρανείο. Το κορίτσι είναι πεσμένο στο έδαφος. Εκείνος συνεχίζει να τη χτυπά με μένος και να την σέρνει. Το περιστατικό αστυνομικής βίας καταγράφεται από την κάμερα των κινητών τηλεφώνων των συμμαθητών της. Μαθητές και καθηγητές κοιτούν έντρομοι και δεν αντιδρούν. Ο αστυνομικός της ζητά να βάλει τα χέρια πίσω από την πλάτη της. Εκείνη δεν έχει φέρει καμία αντίσταση παρά τον άγριο ξυλοδαρμό της. Όπως έγινε γνωστό, ο αστυνομικός Μπεν Φίλτς είχε κληθεί στην τάξη από τον διευθυντή του σχολείου γιατί η μαθήτρια δεν συμμορφωνόταν με τις οδηγίες των καθηγητών και εμπόδιζε το μάθημα. Ο αστυνομικός τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα, είχε χτυπήσει ξανά μαθητή στο παρελθόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πληθαίνουν τα κρούσματα αστυνομικής βίας σε ανηλίκους. Μόλις πριν από δύο μήνες, ένας αστυνομικός στο Κεντάκι πέρασε χειροπέδες σε ένα μικρό αγόρι με ειδικές ανάγκες μέσα στην τάξη.